πολύ σοβαρό, γιατί εδώ φανερώνει την προχειρότητα ακριβώς αυτό που είπα προηγουμένως της Δημοτικής Αρχής. Άρθρο 152. Βγήκε και επίσημα η απόφαση. Επιτέλους. Δημοσιεύτηκε. Τη γνωρίζει ο αστυνομικός διευθυντής? Δεν θα τη γνωρίζει, Ιωνίση. Τι είναι αυτά τώρα που λες? Εννοείται ότι θα τη γνωρίζει. Ο νόμος προβλέπει ότι από τη στιγμή που εκδίδεται μια απόφαση, εφαρμόζεται. Ακριβώς. Εφαρμόζεται. Ακύρωσε λοιπόν την προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τώρα ισχύει. Έτσι, μπράβο, η παλιά, ακριβώς. Λοιπόν, το έπραξαν? Όχι. Δεν το έπραξαν. Και δεν το λέμε εμείς αυτό, για να μην μας πούνε πάλι οι κακοπροαίρετους. Ο Σύλλογος Κατοίκων του Ιστορικού Κέντρου βγήκε τσάρκα στις 11.30 ώρα. Πέρασε από τα μαγαζιά που παίζανε ντάμπα-ντούμπα. Πήρε τηλέφωνο το 100, να το πω έτσι. Ναι, ναι. Τι να μην δράσει. Ολυμπιός, επώνυμα. Είμαι ο πρόεδρος των κατοίκων της παλιάς πόλης. Κύριε Σκολαρίκη, ακούστε σας παρακαλώ. Είναι πολύ σοβαρή καταγγελία, γιατί ο άνθρωπος τώρα θα πάει στο εσωτερικό υποθέσεων. Μας είπε ο κύριος Ολυμπιός, το άκουσες και εσύ, ότι δεν ήταν δεν του συμπεριφέρθηκαν με ευγένεια. Με ευγένεια. Έτσι. Ενώ έδωσε το όνομά του, ενώ ήταν επώνυμη καταγγελία, δεν πήρε ο άνθρωπος ανώνυμο. Τους ζητούσαν και στοιχεία για το κάθε κατάστημα. Ναι, μόνο τώρα. Λοιπόν, δεν είναι σοβαρά πράγματα. Βέβαια. Πείτε τι συμβαίνει, κύριε Σκολαρίκη, πείτε τι συμβαίνει, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και θέλω να ακούσουμε, γιατί του συμβούλευσε και ο κύριος Αλυβιζάτος τώρα. Μπαίνουν και σάκ. Δεν θα τα αφήσουν έτσι. Θα καταθέσουν και μηνυτήρια αναφορά. Θα κάνουν και στο ιστορικό υποθέσεων. Τώρα τα πράγματα αλλάζουν από εδώ και στο εξής. Ακούστε λοιπόν τι μας λέει ο κύριος πρόεδρος των κατοίκων παλιάς πόλης, ο κύριος Ολυμπίος. Ο Δήμος να την κοινοποιήσει σε όλους τους ενδιαφερομένους. Αλλά δεν απαιτείται κοινοποίησης. Η κοινοποίηση είναι προς τους ενδιαφερομένους, μεταξύ των οποίων είναι και τα 4 άτομα του συλλόγου μας, τα οποία έχουν κάνει την προσφυγή μας. Και έχει άμεση εφαρμογή και είναι άμεσα εκτελεστή. Έχουμε συνεννοηθεί με τον νομικό μας σύμβουλο, τον κύριο Αλυβιζάτο, και είναι κατηγορηματικός και λέει ότι είναι άμεσα εκτελεστή. Επίσης, κάτι άλλο το οποίο έχει αναφέρει είναι ότι και οποιαδήποτε ασφαλιστικά μέτρα έχουν στο νου τους να πάρουν, αυτά θα πρέπει να αποταθούν στο Συμβούλιο Επικρατείας. Και το Συμβούλιο Επικρατείας σε 2-2,5 μήνες θα συνεδριάσει και θα αποφαθεί για αυτά. Χθες τι ακριβώς έγινε? Ερχόμενος από την πύλη των Ανακτόρων γύρω στις 9.30 ώρα και πηγαίνοντας προς το θέατρο, περνώντας από την Καποδιστρίου, Νικηφόρου Θεοτόκη, Μιχαήλ Θεοτόκη, Ευγενή Βουλγάριος, για να φτάσω στο θέατρο. Τι ώρα περίπου? 9.30. 11.30. 11.30. Ήθελα να κοιτάξω και να δω εάν πράγματι τηρείται το ωράριο, το οποίο ο νόμος τι λέει. Μετά την προσφυγή και την αποδοχή του αιτήματός μας από την Επιτροπή του Άρθρου 152, επανερχόμαστε στην κανονιστική απόφαση του 2012, η οποία λέει ότι το ωράριο είναι το ωράριο κοινής ησυχίας, δηλαδή μέχρι 11 η ώρα. 11.30 ώρα τότε είχαμε 7 καταστήματα στη σειρά, τα οποία δεν τηρούσαν το ωράριο. Εμείς σαν σύλλογος αμέσως κάναμε καταγγελία στην αστυνομία, στο 100, και αναφέραμε το γεγονός. Και θα επιληφθούν, από ό,τι λένε, του θέματος. Έπρεπε εκείνη τη στιγμή να στείλουν τα όργανα και να επιβάλλουν τον νόμο. Στείλανε κάποια όργανα? Αυτό δεν το γνωρίζουμε, διότι δεν μπορούσαμε να είμαστε παντού. Η μουσική συνέχιζε να πέσει. Και καλούμε
στον αστυνομικό διευθυντή να τηρήσει τον νόμο και να δείξει την ίδια ευαισθησία όπως έδειξε και το Δεκέμβριο το Συμβείο, όταν με εκείνη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανετράπη η απόφαση του Αυγούστου και ανετράπη η κανονιστική. Εμείς, εάν δεν τηρηθούν αυτά και δεν λάβει μέτρα η αστυνομική διεύθυνση της Κερκίδας, είμαστε αναγκασμένοι φυσικά να προσφύγουμε σε κάθε νόμιμο και να χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για να επιβληθεί και να ο νόμος. Και κατά παντός υπευθύνου και θα απευθυνθούμε και στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και σε κάθε άλλο όργανο στην Αθήνα. Τον ακούσαμε τον κύριο Λιμπίο, ξεκάθαρος. Θέλει έτσι, όπως έγινε, σύμφωνα με τον ίδιο. Όταν έγινε την απόφαση για την παράταση, το ίδιο βράδυ, με πρεμούρα, έτσι, η αστυνομική διεύθυνση δεν έκανε τίποτα. Εδώ έχει δημοσιευθεί μια απόφαση και δεν την εφαρμόζουν. Η οποία, μην ξεχνάς, ότι εδώ και δύο μήνες ήταν γνωστή. Την περίμενε η αστυνομική διεύθυνση, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς την περίμενε. Την περίμενε. Απλά δεν είχε καταλογραφεί και τώρα δόθηκε. Σέβομαι απόλυτα τον κύριο Σκολαρίκη. Τον σέβομαι απόλυτα. Φυσικά. Απόλυτα είναι ένας καλός, ήσυχος, ηθικό στοιχείο στην αστυνομία. Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν έχει να κάνει με αυτά. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτά που καταγγέλουν οι κάτοικοι είναι πολύ σοβαρά. Εννοείται. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Δεν μπορεί να μην εφαρμόζεται ο νόμος. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Και στην άλλη. Και στην άλλη, Διονύση, φυσικά. Γενικότερα το βάζω το θέμα. Αποφύγετε την περίοδο αυτή να είστε κι εσείς συμμέτοχοι, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών, στα πολιτικά παιχνίδια των πολιτικών προσώπων και των υποψηφίων που κατεβαίνουν στις επόμενες εκλογές. Και απευθύνομαι στην αστυνομική διεύθυνση. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω. Βέβαια. Πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται έξω. Εγώ δεν θα μείνω σε αυτά. Λέω ότι εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται εδώ ότι η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της. Από τη στιγμή που παίρνει ο πρόεδρος των κατοίκων της παλιάς πόλης και λέει, κοιτάξτε, παραβιάζουν το ωράριο και δεν πάει η αστυνομία να ελέγξει, τότε υπάρχει θέμα. Εννοείται. Και καλά θα κάνουν να πάνε και στη Διεύθυνση Ιστορικών Υποθέσεων και καλά θα κάνουν, όπως τους είπε και ο κύριος Αλυβιζάτος, να καταθέσουν και μια μηνυτήρια αναφορά. Εντάξει. Εντάξει. Εγώ αυτά έχω να πω για την ώρα, αλλά το πιο σοβαρό είναι το Ιστορικών Υποθέσεων. Διότι εδώ θα ψάξουν τους λόγους που δεν ανταποκρίνεται η αστυνομία. Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα θέμα. Και βεβαίως να συστήσει ο κύριος Σκολαρίκης στους αστυνομικούς που κάθονται πίσω από αυτά τα κοινά πρόσωποι στο 100, να είναι ευγενής. Δεν μπορεί, το λέει στην καταγγελία του, το λέει. Εντάξει, και ο άνθρωπος πήρε